Άγια μου, εντάξει. Ήσυχε σε λίγο. Θες να πεις γιατί επίρεσες την επιλογή. Ποια επιλογή? Να το αφήσεις έτσι και όχι ίσιο. Γιατί έχει ποδοζάρες και ποδό δεν είχε, είχε απλά εδώ που ήταν σαν κουράδο. Ναι, αλλά δεν είναι σαν κουράδο, είναι σαν γραβάτα πρωτοβολικά. Όχι, μην το ξαναγάμιζες πραγματικά. Πραγματικά. Ωραία. Ωραία, παιδί, σήμερα είπαμε ότι θα μιλήσουμε για τις, επιλογές μας να βάλουμε. Γιατί βάλουμε αυτό το πανί, γιατί έπρεπε να βρει αυτό το πανί. Για να έχουμε background, γιατί σε όλα τα βίντεο μου έχω πίσω μπες στίχο. Γιατί δεν έχω βάψει στίχους. Αλλά... γιατί τραβάμε από τόσο μακριά. Γιατί κοίταν το stand και η επιλογή μου ήταν να κάνω το μήνυμα με αυτή την αντροπή του 10. Πάμε. Λοιπόν, είχα ακούσει κάπου. Ότι, όχι κάπου, λοιπόν, να είναι αυτή η συμμαχητριά μου. Η οποία τώρα κάνει διάφορες εκπομπές και εγώ δεν πετυχαίνω, την παρακολουθώ. Και τυχαία έχει καλέσει και μια άλλη συμμαχητριά μου. Και αν δεν ξέρω αν κάνει να πω ή όχι. Πες. Ποια είναι και τα πες. Είναι η Νάντια Κοντουγιώλη. Η οποία είναι μόνο τάδα. Εγώ τη συμπαθώ πολύ τουλάχιστον που θυμάμαι το σχολείο. Και η. Δεν θα πω το όνομα, γιατί θα ντραπώ να το πω λάθος. Οπότε θα κάνουμε κάτι και δεν θα πούμε τα γνώματα τους, γιατί αν τα πω λάθος θα εγκυμονεύει. Ωραία. Νιώθω ενοχικά. Ωραία. Εν πάση περιπτώσει, τι έλεγα δεν θυμάμαι που ξεκίνησα. Ωραία. Α, ναι, και αυτή λοιπόν η άλλη η κοπελίτσα, η Μαρκέλα Ιλαμπλούκου, έλεγε ένα πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα ποια ήταν η, γιατί τυχαία το πέτυχα, δεν κατάλαβα ποια ήταν η δουλειά τη, αλλά έλεγε πώ να κάνουμε επιλογές. Και λέει, δεν μου αφήνει δύο επιλογέ. Λε, α πούμε, να ασχοληθώ με το stand-up και να τα παράξω όλα για να αφοσιωθώ στο stand-up, ή να έχω μια δουλειά και να σταθερή. Ξέρω εγώ, θα πληρώνω 250 ευρώ το μήνα και δεν θα μπορώ ούτε σε περμάτι να πάω. Και να αν έχω χρόνο να ασχοληθώ με το stand-up. Και σου λέει, δεν θα βάλει δύο, γιατί αυτόματα είναι το καλό και το κακό. Θα βάλει και ένα τρίτο, ό,τι να είναι. Ή θα πάω να γίνω φούρναρη. Ναι. Και κάνει λίστε και τα λοιπά, καλό-κακό, τα ζυγίζει, ακού το συναισθηματικά, α πούμε, πού σε πάει το άλλο και λογικά. Τα βάζεις κάτω, αλλά πάντα να είναι τρία. Τρία που μπορείς να κάνεις. Τρία, γιατί στα δύο έχεις βάλει αυτόματα ταμπέλα. Και έχεις πάρει. Ή αυτό ή αυτό. Ναι. Ενώ στο τρίτο, και μπορεί να είναι, μπαίνει σε μια διαδικασία ολική, οπότε είσαι πιο. Δεν κατάλαβα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς δουλεύει, αλλά είναι λίγο. Νομίζω ότι σαν άνθρωπος που κάνει δύο δουλειές ταυτόχρονα, θα ήθελα να έχω και μια τρίτη. θα ήθελα να έχω και μια τρίτη δουλειά για να λέω. Έρχεται το τέρας. Για να λέω ότι εντάξει, αν χάσω μία από τις δύο δουλειές, έχω και καβάλει άλλη μία. Ναι, γιατί είναι μία για να πληρώσει τον Νίκη. Μία για να πληρώσει το σχολείο σου. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Για να φτάσω όλοι. Έξω! Έξω όλοι! Ίδια! Ίδια! Γιατί να φύγει, είναι και σε με το Μαξιλιάν. Παπαδάκι! Εντάξει, θα ανοίξω και στο Γιώργο όμως. Λοιπόν, εδώ πρέπει να πω ότι πόσο safe space είναι η Μελίνα Αντωνέη μαζί σου και πόσο νιώθω πραγματικά καλύτερος άνθρωπος, όντως. Σε αυτό να είναι στη μέση. Ναι, είναι στη μέση. Είναι λίγο λίγο στη μέση. Γιατί, δεν ξέρω, η Μελίνα μπορεί να είναι ηχητικά σας, μπορούμε να πούμε λίγο γι' αυτό. Αλλά το γεγονός ότι κάθε φορά που εγώ σου λέω κάτι, εσύ κάποια στιγμή διακόπτεις. Δεν έχω ολοκληρώσει ποτέ αυτό που θέλω να σου πω. Γιατί διακόπτεις για να μιλήσεις με τα χαρτιά σου. Πού θέλω να καταλήξω, εγώ αυτό το κατανοώ. Γεια! Το ότι είμαι σε σπίτι που κάποιος το κάνει είναι πάρα πολύ σπαστικό. Γιατί εγώ θέλω να πω την ιστορία μου οπωσδήποτε και εσύ είμαι και σχεσμένη και μιλάω μόνη μου. Αλλά από την άλλη. Αν του το κάνω εγώ, δεν έχει να μου πει τίποτα. Γιατί θα σου πω μόνο λίγο τι είναι εσύ τι προάλλε που σου έλεγα εγώ. Όπως μου έχει μιλήσει. Όπως μου έχει μιλήσει άπειρες φορές ο Δέντρο. Άσχημα. Ακριβώς. Ναι. Τι σου πω πει. Δεν μου έχει μιλήσει ποτέ άσχημα. Δεν σου έχω μιλήσει ποτέ άσχημα. Όχι. Ήλια. Αν μου μίλησε πιο με έντονο τόνο. Αυτό σίγουρα στο έχω κάνει. Αυτό σίγουρα, αλλά είχε δίκιο. Ξέρω, δηλαδή. Πάντα έχω δίκιο. Καταλάβαινα ότι εκείνη τη στιγμή για σένα κάτι όντω δεν γινότανε και εσύ ήσουν σε φάση όχι. Λοιπόν, εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ μια μέρα που πραγματικά μου έχει κάνει ένα τρελό trigger. Και σου λέω, βασικά σταμάτα γιατί γίνεται trigger. Και μου λε,
Οκ, το ακούω. Και άλλαξε αυτόματα την κουβέντα. Δεν μπορούσα να δεις πόσο άξιζε αυτό το πράγμα εκείνη τη στιγμή. Γιατί ποιος θα συνέχιζε την κουβέντα? Κάποιος άλλος που δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό, θα έλεγε δεν καταλαβαίνω γιατί τι έκανα και θα προσπαθούσε να κατανοήσει την κατάσταση εδώ και τώρα. Όπου θα ήταν χειρότερη, γιατί άμα εγώ ή οποιοδήποτε είναι μέσα στο trigger, δεν μπορεί να είναι σε λογική, γιατί είναι όλο συνέστημα και το σώμα. Μπράβο. Οπότε αυτό εσύ μου το προφύλαξες, γιατί το έκοψες, αντί να το συζητήσουμε και εγώ να φουντώσω και να γίνεις πουτάνα, δεν γινόταν μαζί σου. Και η συνέχιση ήταν μια πολύ μικρή παρένθεση, η οποία αποκαταστάθηκε την ημέρα. Και μπράβο μου για αυτό που το έκανα χωρίς να το καταλάβω. Ναι, αλλά γιατί το έκανα χωρίς να το καταλάβεις? Γιατί καταλαβαίνω ότι το stop είναι stop. Τελείωσε. Ναι, ναι, πάμε. Τι θα δεν γίνεται. Τι θα διαβάζω όρια, Αλίνα. Ρε, είμαι, πιστεύω ότι είμαι ανοριώτη. Άφιλτρη. Δεν ξέρω τι. Και πιστεύω ότι τριγκάρω πάρα πολύ τους ανθρώπους. Γιατί δεν έχω φίλτρο και λέω συνέχεια πράγματα τα οποία δεν τα εννοώ. Και λέω συνέχεια πράγματα που δεν τα εννοώ, γιατί θέλω να εκφράσω μία απόλυτη άποψη, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή. Πρέπει να βγει από μέσα μου, πρέπει να το μιλήσω, να το ακούσω και μετά να τοποθετηθώ, ξέρω εγώ, να σκεφτώ και λογικά και όλα αυτά. Αλλά εκείνη τη στιγμή είναι τόσο μεγάλο το συνέστημα, αυτό, η πίεση, ας πούμε, που πρέπει να... Πω, ξέρω, ένα punchline, καταλαβαίνεις, δηλαδή πρέπει να πω κάτι για να κλείσει αυτό. Και αυτό μπορεί κάποιες φορές να είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ακούσει κάποιος άλλος που δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Ναι, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την παρεξήγηση και εγώ πια το καταλαβαίνω μέσα από το πώς αντιδράνε άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν και κάτι να χωρίσουν μαζί μου και συνειδητοποιώ ότι πράγματα που εγώ τα λέω πολύ τσελαριστά, αλλά βγαίνουν εκεί έξω στον κόσμο, λες και κάνω ατάκ τρελό. Ναι, ναι. Κάνω και ατάκ, δεν είναι ότι δεν έχω κάνει ατάκ. Κάνω. Είναι φορές που μπορεί να πω κάτι απλό και ξαφνικά από το πουθενά να έχει αρχίσει τσακωμός ενώ εγώ είπα απλά μια μαλακή. Ακριβώς. Όλη μου ζωή αυτό. Θεωρώντας τσακπίνικο τρόπο που φαίνεται ότι ακούγεται πολύ επιθετικός. Ναι, ναι, ναι. Αυτό κάπως λέγεται. Είναι ένα τύφλωση του. Είναι ένα. Δεν είμαστε μόνο εμείς οι δύο που το παθαίνουμε αυτό. Δεν ξέρω. Άμα ξέρετε τώρα, ναι, απλά έρχονται. Έρχονται. Στα σχόλια. Ξαναπέστε ρε φίλα, γιατί... Εάν κάποιος ξέρει αυτό το νωρό, όπως λέγεται, που λέμε όταν είσαι πιο έντονος, και αυτό ξέρεις γιατί γίνεται, γιατί μιλάμε με πάθος και έντονα. Μπράβο. Ό,τι λέω, το λέω ρε φίλα και το νιώθω στο παιδί μου, θέλω να το δω, ξέρω εγώ. Και βγαίνει ένα πράγμα ότι, Χριστέ μου, τι λέει, έρχονται συνέχεια άτομα και μου λένε, ναι, θυμάσαι που μου είπες αυτό εκεί. Εγώ σου είπα αυτό εκεί. Και συνήθως αυτό που μου λένε ότι τους είπα ακούγεται σαν κάτι που δεν θα έχω πει ποτέ εγώ. Ταυτόχρονα! Δεν τρελώ αυτό. Και το χειρότερο είναι όταν κάνεις μια κουβέντα σου που είσαι ιδιαίτερη. Είμαι εγωίστρια. Όχι, δεν είσαι. Απλά έχεις αυτή την τύφλωση για αυτό το πράγμα. κάνουμε, πώς το λένε, για να μάθω πώς το λένε. Spread the word, δεν ξέρω. Δεν έχω κάτι. Αυτά δεν θέλω να φύγει. Α, το χειρότερο είναι όταν έχεις, ας πούμε, μια διαφωνία με κάποιον, η οποία είναι πολύ τσιλαριστή όμως. Ναι. Είναι, ας πούμε, διαφωνώ γιατί είσαι εχθρός. Όχι. Εκεί μπορεί και να μην είναι έτσι. Διαφωνώ κάτι το οποίο είναι cool, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι τύπου μ' αρέσει ο ανανάς στην πίτσα ή όχι. Είναι κάτι πιο σημαντικό. Και έχεις εσύ τα επιχειρήματά σου και τα λες έντονα, ρε παιδί μου, γιατί σε φάση είναι, αλλά δεν μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Γιατί το επαθιάζει την κουβέντα και ο άλλος νομίζει ότι του κάνει προσωπική επίθεση. Ναι. Και μετά πάντα θα ακούσει αυτό το μα εμένα γιατί μου φωνάζει. Κύριε, μα δεν σου φωνάζω. Είναι το οικονομικό μου. Ακριβώς. Μου φωνάζει. Ακριβώς. Και μαλάκα είναι σαν κάποιο να σου έχει βάλει ένα φίλτρο που δεν το βλέπει εσύ. Ένα ότι είσαι, δεν ξέρω, ελέφαντα, φίλτρο ελέφαντα. Και δεν το βλέπει εσύ. Και όλο το βλέπει αυτό το πράγμα. Το οποίο δεν είναι πραγματικό. Ναι. Είναι ένα φίλτρο. Πως... Πρέπει να ρωτήσουμε ένα βιβλίο ψυχολογία. Θες τώρα. Τα περισσότερα. Λοιπόν, σελίδα ένα. Αυτό που βλέπει ο άλλος και αυτό που βλέπω εγώ δεν είναι αυτό. Είναι κάτι άλλο. Spread awareness. Βραβείο Νόμπελ. Πες να πάρουμε το Νόμπελ Ειρήνης μια μέρα. Αυτό το Σαλονάκι. Ναι. Έχουν γίνει μαγείες. Το Νόμπελ, μπράβο. Αυτό θέλω να πάρω. Το Νόμπελ Ειρήνης. Ειρήνης της φίλης μας, Ειρήνης. Ειρήνη Δράδο. Φίλο, μη λες ονόματα! Δεν είπα κάτι κακό. Συγγνώμη, συγγνώμη. Αυτό είναι το κανονικό. Είδατε τώρα, φώναξα στην οδέντη, δεν ήταν κάτι τόσο σοβαρό.
θα μπορούσε να κοπεί στο μοντάζ, αλλά εγώ τη φώναξα. Έχω κάτι εγώ προσωπικό με την αδετή. Ναι, γάμα την ποτάνα μου, γιατί πετάει συνέχεια ονόματα. Καλά, μην δουλεύει εσύ, μου δίνει το βίντεο, είχε σε όλα τα στοιχεία εκεί πέρα και αν όχι εσύ του κατεβάσανε. Μου πει εμένα. Παιδιά, έκανα ένα, ένα βίντεο για έναν τραγουδιστή και δεν πέρασε. Αντίο βίντεο. Δεν θα βγει αλήθεια. Βιντεοσκόρπισε. Βιντεοσκόρπιστηκε. Βιντεοσκόρπισε. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Πάνω, επί του θέματος. Επί του θέματος αυτού. Θες να πούμε αν, ήμασταν, αν είχαμε ένα τζίνι και έπρεπε να πάρουμε τώρα. Τώρα όμως θα λήξουν σε 24 ώρες κρατάνε οι ευχές. Τρεις ευχές κάθε μία. Τι ευχή, τι θα ζητάγαμε. Από ένα τζίνι. Mm. Ένα εσύ, ένα εγώ, θα το πούμε έτσι, γιατί είμαστε κρυονεπόμενες και θέλουμε να μιλήσουμε. Από ένα τζίνι. Ναι. Θα του ζήταγα. Να με. Ένα θα πεις τώρα, μετά θα πεις το δεύτερο. Δεν μπορώ να τα πω αυτά, είναι κρυφή μου πόθη. Δεν θα πεις τους κρυφούς σου πόθους, θα πεις τους ανοιχτούς σου πόθους. Ωραία. Αν δεν το ξέρεις, δεν το ξέρω μετά. Να... Πάλι δεν μπορώ να τα πω, είναι κρυφή μου πόθη. Πες κάτι που δεν είναι, δεν με νοιάζει, πες κάτι να έχουμε content. Δεν μπορώ να πω τους κρυφούς μου πόθους. Ωραία, να ξεκινήσω εγώ με το πρώτο μου κρυφό πόθο. Πες. Που είναι όμως ανοιχτός. Θέλω έναν άνθρωπο ναι. ή ένα τζίνι για να μπορώ να το έχω σκλάβι μου, αλλά χωρίς να βασανίζεται και όχι για έναν άνθρωπο που θα πληρώνει το πηγαίνει. Θέλω να έχω λεφτά, έτσι, για να είναι πολλά λεφτά και να πληρώνω όσο αξίζει να πληρώνω έναν άνθρωπο. Όχι για να μου μεγαλώνουν τα παιδιά, ούτε να μου μαγειρεύει. Όχι, να μην το πεις αυτό. Για να είναι εκεί όταν πρέπει να ετοιμαστούν τα παιδιά και να πάνε στα φροντιστήρια, όλα αυτά τα πράγματα. Να μεγαλώσουν τα παιδιά. Όχι, όχι, όχι. Μόνο αυτό, όχι, είναι το ένα λεπτό πριν το. Τα παιδιά, από τη στιγμή που θα πω, παιδιά, ετοιμαστείτε, πρέπει να φύγουμε. Ναι. Μέχρι το φύγαμε. Ναι. Εδώ η ταύτιση θα είναι μαζική στον πληθυσμό που καταλαβαίνω. Μέχρι το φύγαμε να υπάρχει ένα άνθρωπο που να, τα, να ναι, μαζέψει ρε, τα πράγματα. Με την καλτσούλα στο δάχτυλο και τα ταβάνια. Και εσύ ναι, πάμε να φύγουμε ναι. γιατί εσύ έχει την αίσθηση του χρόνου. Ναι, ναι, ναι. Και το άλλο νομίζω ότι. Δεν πάει αυτό κάπου. Όταν θα πάει, θα έρθει και η. Κατάλαβε. Έχει πάρα πολύ δίκιο σε αυτό. Ότι όταν θα πάει θα έρθει και η ώρα. Έλκονται τα πράγματα. Έλκονται και το φροντιστήριο στο παιδάκι και η ώρα που πρέπει. Δεν είναι ότι θα το χάσουμε. Ναι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο γιος μου αγχώνεται πολύ όμως. Λέω, έχουμε αργήσει, παθαίνει με πανικό. Δεν πρέπει να του έχω δημιουργήσει ψυχολογικά. Θες να μιλήσουμε με ψυχολογικά που μας αφήνουμε από απλά πράγματα. Λέγαμε τρεις ευχές. Ωραία, εμένα αυτή είναι η πρώτη μου ευχή. Ωραία. Έναν άνθρωπο να είναι εκεί αυτή τη στιγμή, ώστε το παιδί να βρίσκεται στο κενό. Παιδιά, πρέπει να φύγουμε μέχρι. Φτάσαμε. Ναι. Και το, εκεί που ανασένει. Ωραία. Εγώ θέλω έναν άνθρωπο ή ένα ρομπότ. Δεν έχω κανένα θέμα. Δεν έχω κανένα θέμα δηλαδή και τα δύο. Το θέμα μου είναι ότι θέλω να είναι καθαρό το σπίτι μου συνέχεια. Και το λόγο που θέλω να είναι συνέχεια καθαρό τα πάντα, να μην υπάρχει ίχνο σκόνη, να μην υπάρχει τίποτα στο πάτωμα. Να είναι πλημμένα πλωμένα τα ρούχα στην τουλάπα, να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό, θέλω ένα τέτοιο άτομο. Δηλαδή, θέλω μία γυναίκα. Μην γελάς καθόλου. Ναι, δεν σε ακούω γιατί σχεδόν με το δικό μου το επόμενο, γιατί αυτή είμαι. Είπα ότι θέλω μία γυναίκα για να μου καθαρίζει όλο το σπίτι. Και δεν πληρώνεις. Έκανα ένα αστείο ρε φίλε και δεν γελάς καθόλου και είναι σαν να το είπα σοβαρά τώρα. Εντάξει, τώρα ξέρω να το πω σοβαρά. Θα σε λυπηθούν και λίγο γιατί είσαι παγκετωμένη. Θα γράψουν όχι με λινάκι από κάτω στο σχολείο. Θα μόνο γίνει. Εγώ έχω την καλύτερη γυναίκα, ρε. Ποια είναι το πατέρα. Τον εαυτό μου, ρε. Τον εαυτό μου. Τίποτα δεν κάνει. Για πες. Το δικό σου. Λοιπόν, εγώ έχω ένα φίλο ο οποίος πριν πάρα πολλά χρόνια είχε πει τη φοβερή λέξη mind projector. Γιατί είναι και αυτός μπουρδας και σουρεαλιστικό μυαλό και είχε πει ότι θα ήθελα ένα mind projector να μπορώ να δώσω εικόνα, να δείξω σε εικόνα σε άλλους αυτό που γίνεται το σκηνικό στο κεφάλι και αυτό είναι ό,τι καλύτερο μαλάκα γιατί είναι φορές που μου έρχονται κάτι κομικά story και λοιπά τα οποία είναι τόσο πολύπλοκα να τα κάτσω να τα βάλω στο χαρτί αλλά άπαξ και καταφέρω να τα γράψω μπορούν να βγάλουν νόημα οπότε θα ήθελα ένα mind projector αλλά να μου το γράφει κιόλας και να το έχω σε κείμενο
Γιατί είναι πολύ χρονοβόρο να το γράψει. Είναι πολλέ λέξει βαριέμαι να βάλω. Θα ήθελα κάτι να. Αυτό το έχω στο μυαλό μου, γίνεται κείμενο και μπορώ από εκεί πέρα να το δουλέψω. Είσαι όλο το δίκιο. Ωραία. Άρα ένα mind projector. Ναι, ναι. Εντάξει. Πρέπει να πούμε. Ωραία. Πρέπει να πούμε κι άλλα. Άμα βαρέθηκε, μπορούμε να πούμε δύο. Ο καθένα. Ωραία. Θέλω έναν άνθρωπο να μου καθαρίσει το σπίτι και να συνέχει καθαρό το σπίτι μου και θα ήθελα και πολλά λεφτά. Άμα έχει πολλά λεφτά, μπορεί να έχει ένα άνθρωπο να σου καθαρίσει το σπίτι, δεν πληρώνει. Ακριβώς. Ναι. Εντάξει, θα είναι καλύτερο και να είναι και να μην το πληρώνω. Δηλαδή, όχι, αυτό είναι σκλαβιά, έχει δίκιο. Λάθος. Λοιπόν, είχε το αρχείο όπου. Μόλις είπα ότι θέλω να σκλάβω, Δέτη, και εσύ θα αλλάξεις θέμα έτσι. Ωραία, ναι, θέλω πολλά λεφτά λοιπόν για να έχω και έναν άνθρωπο να μου καθαρίσει το σπίτι και να τον πληρώνω πολύ καλά και να λέω πω τι ώρα που καθαρίσει το σπίτι, πάρε ένα εκατομμύριο ευρώ τη φορά γιατί σας σέβομαι τόσο πολύ. Αυτό.